Βλέπετε μαζί τηλεόραση, ακούτε μαζί μουσική, πάτε σε συναυλίες, βλέπετε Survivor που γίνεται το «Έλα να δεις». Καταρχάς ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί και συνήθως επιστρέφω σπίτι αργά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Άκουσα τον Αντώνη Ρέμο, αν θυμάμαι καλά, που είχε πει, αστειευόμενος ή όχι, ότι του είχατε αποκαλύψει ότι παρακολουθείτε. Όταν έχετε χρόνο, δεν λέω ότι κάθεστε εκεί. Βλέπετε. Θα έρθω στο Survivor, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε. Γυρίζω, προσπαθώ να κρατάω κάποια βράδια όπου θα γυρίσω και θα φάω στο σπίτι μαζί με τη σύζυγό μου και τη μικρή μου κόρη. Προσπαθώ να μην κοιμάμαι πολύ αργά και προσπαθώ να ξεκλέβω και λίγο χρόνο για άθληση. Από και πέρα, ναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα μαζί, είτε να πάμε ένα θέατρο, είτε να πάμε ένα σινεμά, είτε να χαλαρώσουμε βλέποντας τηλεόραση. Εγώ είμαι αθλητής και μου αρέσουν τα σπορ, οπότε δεν θα πω ποτέ όχι αν υπάρχει ένα καλό μάτς ποδοσφαίρου, Champions League ή ένα καλό μάτς μπάσκετ στη τηλεόραση. Είναι για μένα μια πολύ ευχάριστη εκτόνωση. Survivor δεν μπορώ να σας πω ότι βλέπω. Ούτε η μικρή σας έχει βάλει, όπως το λέει η νεολαία, στο τρυπάκι μπαμπά, έλα να το δούμε. Ναι, τώρα κάτι ακούω τελευταία για το Survivor, αν και δεν βλέπει. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο θέλω να το καταλάβω, θέλω να το εξηγήσω. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας βλέπει αυτή τη σειρά. Δεν το κρίνω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Σας προξενεί εντύπωση όμως ότι είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι. Μου προξενεί ένα ενδιαφέρον. Δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό, ούτε σπέβδω να βγάλω κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, αλλά τελευταία αρχίζω να ενημερώνομαι για το τι είναι αυτό το πράγμα, ασχετά αν εγώ δεν έχω πολύ καιρό να βλέπω.